Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Φιλοξενούμε στο γραφείο της συζύγου, εκτάκτως, μια και οι όσες μας κράτησαν λίγο στο σπίτι και βλέπετε κάποια αλλαγή στο σκηνικό. Είχαμε και πειρασμό. Γράψαμε, είναι η δεύτερη τώρα εκπομπή που γράφουμε, γιατί γράψαμε την πρώτη και τελικά δεν έγραψε τίποτα. Και την ξαναγράφουμε από την αρχή και θα πούμε και πράγματα πάλι από την αρχή. Καταρχήν θα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες σας για τις ευχές σας, για τις ολόθρεπες ευχές που στείλατε για την ονομαστική γιορτή. Η γιορτή μου από τον παππού το ακολούθησε, ήταν το Αγίου Διονυσίου του Αρωπαγίτη στις 3 Οκτωβρίου. Αλλά πολλοί, περισσότεροι θα έλεγα, γνωρίζουν τον Άγιο Διονύσο, τον Επίσκοπο Αιγίνης, και στέλνουν τώρα τις ευχές. Δεν μπόρεσα να απαντήσω, γιατί ήταν, ειλικρινά αυτή τη φορά ήταν χιλιάδες, ίσως επειδή ήταν και Κυριακή, ήταν χιλιάδες τα μηνύματα. Και στο Viber και στο Messenger και στα τηλέφωνα, πάρα πολλά τηλέφωνα. Δεχτήκαμε και δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλους και σε φίλους και καρδιακούς φίλους. Δεν μπόρεσα να απαντήσω και για τις ευχές τους, για να τους ευχαριστήσω. Τους ευχαριστώ λοιπόν μέσα από το βάθος της καρδιάς μου, μέσα από αυτή την εκπομπή. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, αυτή την συνηθίστε και το ξέρω από την εμπειρία σας, την εμπειρία μου θα σας το πω, ως δημοσιογράφος στις καταληκτικές περιόδους της Εκκλησίας μας και ειδικά στις περιόδους νηστείας, όπως είναι η Μεγάλη Τεσσαραποστή οδεύοντας προς το Πάσχα ή η νηστεία των Χριστουγέννων, να οργιάζουν τα ταγκαλάκια και να προσπαθούν να χαλάνε αυτή την πορεία του χριστιανού προς τη γέννηση ή προς την Ανάσταση. Θυμάμαι ότι κάθε φορά θα έβγαζαν κάτι μέσα από δήθεν μια αποκάλυψη ή θα λειτουργούσαν κάτι για να βγάλουν, να χαλάσουν αυτή την περίοδο. Κάποτε είπαν ότι βρέθηκαν, λέει, τα οστά του Ιησού, τη βλαστημία, από ένα Ισραηλινό. Άλλη φορά είπαν ότι βρέθηκε ένας πάπυρος στην έρημο που μιλούσε για τη ζωή του Χριστού. Χίλια δύο πράγματα βγάζουν για να χαλάσουν, να βάλουν το σπόρο της αμφιβολίας στους πιστούς αυτή την περίοδο και να χαλάσουν την περίοδο της νηστείας. Αυτά είναι τερτύπια από τα ταγκαλάκια, από τους καλικατζάρους που είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος, που έκανε μια αληθινά δυνατή, ισχυρή ομολογία πίστεως για αυτούς που κατηγόρησαν επίσημα στα κανάλια, στα βρωμοκάναλα που παρακολουθείτε, που δεν τα κλείνετε, δεν χαλάτε τις τηλεοράσεις γιατί δίνετε βήμα. Επίσημα λοιπόν, στα βρωμοκάμαλα είπαν ότι η Αγία Γραφή ήταν παροχημένο βιβλίο, είναι παροχημένο σήμερα βιβλίο, ξεπερασμένο δηλαδή βιβλίο, και έβρισε ένας σουρταφέρτας, όπως τον είπε, ένας τηλεοπτικός τηλεμαγιδανός, πρώην βουλευτής του κέντρου, της αριστεράς, της δεξιάς, όπου φυσάει ο άνεμος, έτσι τους λέμε, σουρταφέρτε τον είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο βουλευτής της Νίκης, έβρισε και είπε, χαρακτήρισε αγύρτη τον Άγιο Παΐσιο και ψυχοπαθή. Τους απάντησε ο Νίκος, πήρε το βήμα από το βήμα της Βουλής και τους απάντησε, γιατί δεν απάντησε σε αυτούς, σε αυτή την προσβολή που ήταν φυσικό για την περίοδο της νηστείας. Δεν απάντησε ούτε η θρησκευτική μας ηγεσία, ούτε η πολιτική μας, ούτε κανένας, ούτε ίδρωσε το αυτή κανένας δικαστή. Πώς να ιδρώσει, αφού και αυτοί κάποιοι πιστοί που παραμένουν πιστοί μέσα στην Εκκλησία μας και στο δικαστικό σώμα και στο πολιτικό σώμα είναι εγκλωβισμένοι
γιατί αν βγουν και, αν βγουν και μιλήσουν, θα αρχίσουν, θα πέσουν όλοι πάνω τους και φοβούνται οι άνθρωποι. Σου λέει τι θα γίνει. Αλλά δεν περίμενα ποτέ, ειλικρινά, έβλεπα αυτές τις περιπτώσεις, δεν περίμενα όμως ένας προκαθήμενος της Εκκλησίας, και μάλιστα ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, να παίξει το ρόλο των Καλλικατζάρων. Να μου πείτε ποιος ήταν αυτός. Ο Αρχιεπίσκοπός μας, καλή μου Χριστιανή. Μεταμορφώθηκε στον Αντένα σε Καλλικάτζαρο, μέσα σε εισαγωγικά. Και τι είπε. Εστράφει πρώτον εναντίον των Αγίων μας. Εναντίον της ιεραρχίας στην οποία προεδρεύει. Να μου πείτε πώς εστράφει εναντίον της ιεραρχίας. Μα η ιεραρχία έχει βγάλει από το 99, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει μια απόφαση για τις ταυτότητες, η οποία δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Σαν ιεραρχία, σαν σώμα. Αυτή την απόφαση δεν τη σεβάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος. Αλλά δεν σεβάστηκε. Έδειξε ασέβεια απέναντι στην απόφαση της ιεραρχίας. Έδειξε ασέβεια ακόμη και στην απόφαση που πήραν οι Άγιοι, οι θεόπνευστοι Άγιοι, και δεν είναι μόνο ένας. Είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Αμβρόσιος, ο Λάζαρης, γιατί Άγιος είναι και αυτός. Ο Γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, μια ακόμη Αγία Μορφή. Ο Άγιος Γέροντας των Αγράφων, ο Πατήρ Παναγιώτης. Όλοι αυτοί μίλησαν εναντίον των ταυτοτήτων. Μάλιστα ο Πατήρ Παναγιώτης, μαζί πήγαμε στην πορεία κατά των ταυτοτήτων, κατά των νέων ταυτοτήτων, και είμαστε μαζί στο Σύνταγμα. Είχε έρθει στην πορεία που είχαν κάνει τότε οι χριστιανοί. Το 11-12 πότε ήταν, μαζί μας ήταν. Και όταν το έμαθε ο κόσμος ότι ήταν παρόν εκεί, ήρθαν όλοι γύρω-γύρω να πάρουν την ευχή του. Σε όλους αυτούς λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος γύρισε την πλάτη. Δεν τους άκουσε. Δεν άκουσε τη φωνή των Αγίων μας. Δεν άκουσε τη φωνή της συνείδησής του. Τη φωνή της Εκκλησίας, η οποία διαμορφώνεται μέσα από τα στόματα των Αγίων μας, των ανθρώπων που είναι κοντά στο Χριστό, που συνομιλούν με τον Χριστό. Και τι είπε. Αθεόφοβος. Χωρίς φόβο Θεού είναι αυτά που το. Για να τα πει αυτό δεν έχει φόβο Θεού. Τι είπε. Εγώ λέει πήρα την ταυτότητα. Δεν ξέρω, στην αρχή είπε την πήρα. Μετά λέει θα πάω στον αστυνόμο στο χωριό και θα ζητήσω τη νέα ταυτότητα. Κάτι τέτοια έλεγε εκεί. Ότι πάντως ήταν υπέρ των ταυτοτήτων. Έδωσε ένα μήνυμα στο Μητσοτάκη και υλοποίησε την υπόσχεση ότι εγώ θα σας στηρίξω στο θέμα των νέων ταυτοτήτων. Το οποίο δεν είναι θέμα του Μητσοτάκη. Αν ήταν του Μητσοτάκη θα έλεγα αντιμετωπίζεται εύκολα. Είναι θέμα της νέας τάξης. Έχει καταντήσει την Ελλάδα πειραματόζω. Και σου λέει θα τα περάσω αυτά στην Ελλάδα γιατί οι Έλληνες είναι αυτοί που χάλασαν τις δύο προσπάθειες του πονηρού για παγκοσμιοποίηση. Η μία έγινε την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Δύο θα σας πω, υπάρχουν κι άλλες. Αλλά οι δύο. Η μία ήταν του Αποστόλου Παύλου. Τότε είχε δημιουργηθεί η δυνατότητα παγκοσμιοποίησης που τη συνέλαβε με την επανάσταση το 70 που έγινε από τους ακραίους εκεί Ιουδαίους που θέλαν να κάνουν την παγκοσμιοποίηση. Μάλιστα τότε Εβραίοι, σιωνιστές, είχαν εισχωρήσει και στα ανάκτορα των αυτοκρατόρων και κατηγορούσαν τους χριστιανούς και δημιουργούσαν διωγμούς. Και ο Ιώσυπος ήταν ιστορικός, ένας από εξ αυτών, που τους είπε, αυτός τουλάχιστον τους είπε, δεν είναι ακόμη να κάνετε επανάσταση, αλλά εκείνη την κάνανε στρατιωτικά και την έπνιξε ο Τίτος. Τότε όμως η παγκοσμιοποίηση είχε διαλυθεί. Γιατί, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες είχαν αποδεχτεί, είχαν συναγωγές όλες σχεδόν τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις, και έβλεπαν, πήγαιναν προς τη μονοθεία, ήρθε ο Απόστολος Παύλος και έσπηρε. Τα δημιούργησε ο Θεός, δημιούργησε το κλίμα αυτό για να σπείρει το λόγο του. Και ήρθε ο Απόστολος Παύλος και τους ανέτρεψε τα πάντα. Γιατί οι Έλληνες αρπάστηκαν τον χριστιανισμό αμέσως και πορεύτηκαν μετά με τον χριστιανισμό. Και γι' αυτό έχουμε πολλούς Αγίους από τους πρώτους διωγμούς Έλληνες.
Γι' αυτό είναι βαμμένο. Η πατρίδα μας είναι, έχει αίμα μαρτύρων. Και αυτό δεν το σεβάστηκε ο Μακαριότατος, λέγοντας για τις ταυτότητες. Γιατί η αγιότητα συνεχίζεται, Μακαριότατη. Δεν μπορεί να λες να γιορτάζεις και να λειτουργείς τον Άγιο Παΐσιο και να του γυρίσεις την πλάτη στα θέματα που είπε για τις ταυτότητες. Ή να λειτουργείς για τους άλλους, τους Αγίους μας, τον Άγιο Πορφύριο, γιατί και αυτός έχει πει. Και ο πατήρ Παναγιώτης τι έλεγε για τις ταυτότητες. Σας είπα, ήρθε μαζί μας. Και διαμαρτυρήθηκε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως έκανε και ο Άγιος Παΐσιος την περίοδο του με τον Καζαντζάκη. Έτσι έκανε και ο πατήρ Παναγιώτης. Ήρθε τότε στο Σύνταγμα και διαμαρτυρήθηκε. Αυτή είναι η Αγία μας. Έστρεψε λοιπόν τους Αγίους μας, έστρεψε την πλάτη στους Αγίους μας. Αυτό είναι σημαντικό. Λάθος, τραγικό λάθος. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Πήρε και θέση στην ανομαλία. Και ποια ήταν η θέση που πήρε στην ανομαλία? Αντί να εκφράσει την πάγια θέση της Εκκλησίας μας που ξεκινάει από τη γένεση μέχρι σήμερα, γιατί ο Θεός να πει, η Εκκλησία μας έπρεπε να πει, λέει από το πρώτο βιβλίο της, το εκκλησιαστικό βιβλίο της γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ο Θεός δημιούργησε άρσεν και θήλη. Πού χωράει λοιπόν το τρίτο φύλλο που λέτε εσείς? Έχουμε δύο φύλλα, να πει αυτή και μετά να συνεχίσει, αν ήθελε περισσότερο να τους πει ότι η παρέμβαση του Θεού να τους ενημερώσει σαν προκαθήμενος. Η παρέμβαση του Θεού, η ιστορική παρέμβαση, έγινε και δύο φορές στην Παλαιά Διαθήκη και ήταν σημαντική και τις δύο φορές αφορούσε από την πτώση του ανθρώπου, από το καταφύσιν στο παραφύσιν, και στα Σόδωμα και στα Γόμορα, αλλά και την περίοδο της εποχής του Νόε. Και μάλιστα την περίοδο της εποχής του Νόε έχουμε και το εξής. Ο Νόε συνάπτει μια συμφωνία με τον Θεό και του λέει ο Θεός, του δίνει την υπόσχεση ότι δεν θα κάνει τέτοια μεγάλη καταστροφή όπως έφερε τον κατακλυσμό τότε. Δεν θα φέρει τον κατακλυσμό. Γιατί ο Νόε διαμαρτυρήθηκε, Θεέ μου, λέει, φύγαν τόσες ψυχές, τόσοι άνθρωποι καταστράφηκαν. Έφυγαν. Και τους δίνει υπόσχεση ο Θεός και ως σημάδι της συμφωνίας έβγαλε το ουράνιο τόξο, το οποίο το πήρε ο διάβολος και το έκανε σημαία σε όλους αυτούς για να υπενθυμίζει το Θεό την υπόσχεση που έδωσε στον Νόε, για να μην τους καταστρέψει δηλαδή. Και γι' αυτό αλωνίζουν αυτοί σήμερα. Αλλά ο Θεός έχει άλλους τρόπους για να τους αντιμετωπίσει. Έχει τελείως διαφορετικούς τρόπους. Αυτό λοιπόν, αντί να πει ο Αρχιεπίσκοπος και να πει αυτή την ιστορία ότι η αρσενοκητία κατά τον Απόστολο Παύλο μας απαγορεύεται, θα μπορούσε να το πει? Δεν ξέρω. Γιατί είναι δέσμιος ο Αρχιεπίσκοπος. Φαίνεται από τα λόγια του, από την παρουσία του, είναι δέσμιος. Και μάλιστα αποδέχεται να γελιοποιείται μέσα σε εισαγωγικά. Πώς? Τον γελιοποίησε ο Λιάγκας. Ακριβώς μετά τη συνέντευξη, ο διάβολος τον γελιοποίησε. Τι είπε? Τον παρουσίασε μέσα σε ένα αυτοκίνητο υπερπολιτελείας, Καγέν, δεν ξέρω πώς το είπε ο Λιάγκας εκεί, το οποίο έχει αξία, λέει, 130.000 ευρώ. Προσέξτε, ο προκαθήμενος εκκλησίας, ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να πρωτοστατεί στο φιλάνθρωπο έργο και στο φιλανθρωπικό έργο, να είναι πρώτος και να δίνει θυσιαστικά ακόμη και τον εαυτό του, ο προκαθήμενος λοιπόν της εκκλησίας παρουσιάστηκε σαν ένα υπερπολιτελέστατο όχημα τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους παίρνουν τα σπίτια τους για 100 και 200 ευρώ. Να το πω έτσι. Πού συνάδει αυτό? Τον γελιοποίησαν τον προκαθήμενο. Ο διάβολος τον γελιοποίησε εκείνη τη στιγμή. Αντί λοιπόν να μείνει σταθερός στη θέση και να εκφράσει τη θέση των πατέρων και τη θέση που απορρέει και από τα συγγράμματα των πατέρων, από τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας, αλλά κυρίως και από τις Ευαγγελικές Διδαχές και από την Αγία Γραφή, άρχισε και έπαιξε, παλατζάριζε. Και τι είπε?
Ναι, λέει, εμείς δεν... είναι πολιτικό το θέμα τι θα κάνει η κυβέρνηση με το γάμο των ομοφυλοφίλων. Είναι πολιτικός γάμος και δεν μας αφορά. Από πότε, μακαριότητα, δεν σε αφορά η πορεία των παιδιών σου? Μήπως δεν είναι βαφτισμένοι αυτοί? Αν είναι αβάπτιστοι, ναι, δεν σε αφορά. Αλλά και για τους αβάπτιστους σε αφορά. Να δώσεις μαρτυρία Χριστού, να πεις, αυτή είναι η θέση μας. Άρα σε αφορά. Σαν προκαθήμενος της Εκκλησίας έπρεπε να σε αφορά αυτό. Έτσι δεν το έκανες. Και έχουμε λοιπόν δύο πτώσεις, βαρύγδουπες πτώσεις. Η μία που εστράφησε εναντίον των Αγίων μας και η άλλη που εστράφησε εναντίον της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ μου μακαριότατε? Όχι μόνο χάλασες την κατανυχτική περίοδο των Χριστουγέννων και έφερες το διχασμό και δημιούργησες θυμό στους ανθρώπους, τους πιστούς, και είδαν ένα προκαθήμενο να παραπέει από το καταφύσι στο παραφύσι και να το αποδέχεται μερικός και να απορρίπτει όλα τα λόγια των Αγίων μας, αλλά επιπλέον περάσατε κόκκινες γραμμές. Και ξέρετε τι σημαίνει να περάσεις κόκκινες γραμμές? Διαγραφή από τον ουρανό. Θα φύγετε μακαριότατε γρήγορα. Έφυγε και ο φίλος σας ο Μαντινίας. Και εσείς νομίζετε ότι μετά από αυτόν, μετά άμα βγάλετε καινούριο Μαντινίας, θα παραιτηθείτε? Έτσι φημολογείτε. Για να ελέγξετε και το διάδοχό σας, δεν θα σας τη δώσει αυτή την ευκαιρία ο Θεός. Να το ξέρετε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά επειδή κόκκινες γραμμές πέρασε και ο προκάτοχός σας, ακόμη θα ήταν αρχιεπίσκοπος αν δεν είχε περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή και δεν πήγαινε στο Βατικανό να προσκυνήσει έμεσα την παντούφλα του Πάπα. Ακόμη εδώ θα ήταν ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, αν δεν είχε κάνει αυτό το λάθος. Τον πήρε λοιπόν ο Θεός γιατί φοβήθηκε ακριβώς μην παρασυρθεί και το πίμνιο. Εσείς το παρασύρετε όμως με άλλο τρόπο. Και γι' αυτό ο ουρανός σας διέγραψε ήδη, όπως λένε, στόματα Αγίων Γερόντων, σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Χαλάσατε την εορτή τη Χριστουγεννιάτικη, την κατανυχτική αυτή περίοδο. Παίξατε το ρόλο των καλικατζάρων. Ενώ φράξατε, το σιωπήσατε απέναντι στις ύβρις για τον Άγιο Παΐσιο, απέναντι στις ύβρις για την Αγία Γραφή, σιωπήσατε, δεν μιλήσατε καθόλου. Έχετε ένα γραφείο τύπου, παλιότερα έβγαινε ο Μακαρίτης, ο Χατζηφώτης και απαντούσε σε αυτά. Τουλάχιστον επί Σεραφείμ υπήρχε μια απάντηση της Εκκλησίας. Εσείς αυτά τα παραθεωρείτε, τα θεωρείτε αμεληταία, αλλά για εσάς μέλημα είναι τα ΕΣΠΑ. Να τα λέμε έτσι. ΕΣΠΑ για ψηφιακή αναβάθμιση της Εκκλησίας, ΕΣΠΑ για το ένα, ΕΣΠΑ για το άλλο. Τι είναι αυτά, τι αρλομπολογίες είναι αυτά? Και μάλιστα έχετε φτάσει στο σημείο να μην ενισχύονται οι Μητροπόλεις αν δεν περάσει πρώτα από την έγκριση της Αρχιεπισκοπής. Ή κάνω λάθος? Να με διορθώσετε να κάνω λάθος. Δεν μπορεί να πάρει ΕΣΠΑ καμία Μητρόπολη στην Εκκλησία της Ελλάδος εάν δεν εγκρίνετε εσείς έμεσα. Αν δεν πείτε το ναι. Ξέρετε τι είναι αυτό? Παπισμός μακαριότατε. Η ισχύ ενός αντρός. Ξέρετε γιατί το περνάτε από εσάς? Πείτε που το στηρίζεις αυτό. Το στηρίζω ότι η Αρχιεπισκοπή πήρε το μεγάλο πρόγραμμα των 5,5-6 εκατομμυρίων για να κάνει, λέει, την ψηφιακή αναβάθμιση των ενοριών. Τι δουλειά έχει η Αρχιεπισκοπή? Δεν υπάρχει σύνοδος? Τι σύνοδος έπρεπε να το πάρει? Η Αρχιεπισκοπή έπρεπε να το πάρει? Η Αρχιεπισκοπή είναι μια απλή εκκλησιαστική επαρχία, όπως είναι όλες οι υπόλοιπες. Γιατί να το πάρει? Αυτό και μόνο εμένα με πονηρεύει. Άσε που έχω μάθει από καλή πηγή, ο οποίος είχε Μητροπολίτης, είχε ένα γνωστό υπουργό φίλο και του είπε να βοηθήσει, να στηρίξει λίγο τη Μητρόπολη του μέσα από κανένα από αυτά τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Και ο υπουργός του απάντησε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί το μαξί μου έχει πει ότι όλα τα προγράμματα αυτά θα περνάνε μέσα της Αρχιεπισκοπής. Εάν τα αρχιερατικά χείλη που μου τα μετέφεραν δεν είναι ψέματα, λέω ψέματα κι εγώ, αλλά εγώ
το βλέπω ότι αυτό διαπιστώνεται και από τα προγράμματα. Έχει πάρει πολλά προγράμματα η Αποστολή, η οποία είναι μοικείο της Αρχιεπισκοπής, όχι της Συνόδου. Έχει πάρει πολλά προγράμματα η Αρχιεπισκοπή που αφορά το σύνολο της Εκκλησίας. Και αυτό με πονηρεύει. Τέλος πάντων, να μην μιλήσουμε για αυτά. Χαλάσατε λοιπόν την εορτή, την κατανυχτική εορτή των Χριστουγέννων. Παλιότερα οι προκαθήμενοι μιλούσαν για πνευματικά θέματα που ήταν κοντά. Εσείς μιλήσατε για πράγματα τα οποία μιλάνε καλικατζάρι. Παίξατε το ρόλο του καλικάτζαρου. Είτε το άμεσα, είτε το θέλατε, είτε ενσυναίσθητα, συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αυτό ο Θεός και η ψυχή σας. Αλλά εγώ οφείλω να σας πω ότι σας διέγραψε ο ουρανός. Δεν θα προλάβετε ούτε να παραιτηθείτε, αλλά δεν είστε άξιος να παραιτηθείτε. Γιατί και την παραίτησή σας εντολή πρέπει να σας δώσουν και να το κάνετε. Και άμα σκοτωχεύετε να το κάνετε, δεν θα προλάβετε. Σας το υπογράφω εγώ. Κάποτε το είχα πει και για το μακαριστό τον Αρχιεπίσκοπο, μας το είχε πει ο Γέροντας τον Αγράφο. Θα έχουμε αλλαγή στην ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και το έγραψε ένα μήνα πριν αρρωστήσει. Ο Θεός του έδωσε ένα μήνα, του έδωσε αρκετούς μήνες την ασθένειά του για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει το λάθος του. Και μάλλον εύχομαι να το συνειδητοποίησε και να πήγε στον παράδεισο. Ο Γέροντας είπε τελικά ότι τα κατάφερε. Γιατί είχε αγνότητα σε άλλα πράγματα. Μιλούσε με το λαό και είχε ένα όραμα για το λαό. Και τα έλεγε τα του Ευαγγελίου, όχι ήξης αφήξης, δεν έπαιζε την μυθία. Και αυτό είναι σημαντικό. Μαχαιριότατες είστε φάουλ. Κάνατε ένα μεγάλο λάθος, φάουλ. Είπατε μάλιστα και στο δημοσιογράφο που σας ρώτησε, εσύ λέει θα παντρευόσουμε με άντρα, πόσο χαμηλό επίπεδο. Είναι αυτά να λέγονται από στόμα προκαθημένου. Ήθελα να κάνω μια εκπομπή έκτακτη και να σας απαντήσω σε όλα αυτά, γιατί είχα πολύ θυμό. Αλλά με επέτρεψε ο γεροντάς μου και μου είπε όχι, θα περιμένεις. Και βλέπετε ότι και σήμερα που πέρασαν τόσες μέρες μετά τη συνέντευξή σας, ο θυμός διαρκεί. Είναι καλός θυμός, είναι κακός ο θυμός. Θεός να μας συγχωρήσει όλους μακαριότατε, και εσάς και εμένα. Αλλά να ξέρετε, πληγώσατε το χριστεπώνυμο ποίημα. Και το έχετε πληγώσει όχι μία φορά, πολλές φορές. Ο Θεός σας έδωσε πολλές ευκαιρίες. Τώρα δεν θα σας δώσει άλλη. Σας το λέω μετά. Σας έχει ήδη διαγράψει. Και αυτό με ό,τι συνεπάγεται. Αυτά, συγγνώμη που τα λέω τώρα χρονιάρες μέρες, χριστιανοί μου και χριστιανές μου, αλλά έπρεπε να δώσω μια απάντηση. Όπως έπρεπε να δώσω και μια απάντηση σε έναν άλλον επίσκοπο, που δεν είναι και μοναδικός. Έχει ξεκινήσει το έργο να βγάλει το σταυρό από τις Αγίες Τράπεζες, του Περιστερίου. Άλλη μορφή. Γιατί λέει δεν είναι παραδοσιακός, δεν έχει τις παραδόσεις. Ξέρετε, μου θύμισε αυτό που έλεγε ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός, έβλεπε, λέει, αγελάδες να χορεύουν γύρω από την Αγία Τράπεζα. Αγελάδες, έλεγε, τα ταγκαλάκια, τα καλικατζαράκια. Από πού τρομάζουν τα ταγκαλάκια και τα καλικατζαράκια? Από το σταυρό, από τη δύναμη του σταυρού. Και αυτός ο αθεόφοβος, ο επίσκοπος, βγάζει το σταυρό και δεν φτάνει ότι έχουν χάσει το πίμνιο, γιατί λίγοι είναι αυτοί που εκκλησιάζονται, προσπαθούν να φέρουν διχασμό και σε αυτούς που εκκλησιάζονται, στους ανθρώπους. Να τους κάνουν να μην πηγαίνουν σε εκκλησίες. Τέτοιοι είναι. Δυστυχώς. Και έχουμε και τον άλλον τον επίσκοπο. Να τελειώσουμε αυτό για να πάμε σε πιο πνευματικά θέματα. Έχουμε τον Κατερίνης, τον Κίτρους. Του στείλαμε μια επιστολή, με όλο το σεβασμό, ακολουθώντας την
ρίση του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι πρώτα αν έχεις ένα πρόβλημα με τον αδελφό σου, πες το στον ίδιο. Και άμα δεν μπορείς να το λύσεις, τότε πες το στην Εκκλησία. Του στείλαμε λοιπόν μια επιστολή για το ατόπιμα που έκανε, που δίχασε τον κόσμο εκεί, που δημιούργησε μέσα από την θεωρία των, τη θεολογία των λεγόμενων κλάδων, ότι όλοι έχουν την αλήθεια, πήγε σε μια χειροτονία ο επίσκοπος αυτός, ενός προτεστάντη, ενός ερετικού. Και όχι μόνο πήγε, μετήχε στην, με την παρουσία του στη λειτουργική πράξη, αλλά έβγαλε και ένα λόγο υπέρ του ότι θα είμαστε από κοινού να λέμε την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ποια αλήθεια? Να λες ποια αλήθεια? Άλλο είναι ορθοδοξία και άλλο είναι η αίρεση του προτεστάτες. Ξέρεις τι έχει δημιουργήσει στον κόσμο? Καταλαβαίνεις ότι αν ένας ορθόδοξος χριστιανός αύριο επιλέξει την προτεσταντική εκκλησία, γιατί εσύ την τα ισοπαίδωσες αφού έχει τον ίδιο σκοπό, θα μου πεις θα το στηρίξω στο κολυμπάρι. Φτούσας. Γιατί και το κολυμπάρι ερετικό, στην αίρεση καλλιέργησε. Αναγνώρισε ως εκκλησίες τις αιρέσεις. Για να γλιτώσεις τι? Είσαι και καθηγητής. Πρέπει να βγεις και να πεις στον κόσμο ότι έκανες ένα λάθος. Γιατί έχεις φέρει σύγχυση στον κόσμο. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν, θα σου πει ένας πιστός, να συμμετέχω στη Θεία Κοινωνία, στο μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία στην Ορθόδοξη, και να μην πάω να συμμετέχω σε αυτή την μάζοξη των Προτεσταντών? Ποια είναι η διαφορά? Εσύ τα ισοπαίδωσες, αφού Χριστό, για Χριστό μιλάει και ο ένας, Χριστό και ο άλλος, τότε γιατί να υπάρχει διαφορά? Θα σου πει ένας. Και τότε να μην είσαι και εσύ επίσκοπος, γιατί τους επισκόπους δεν τους δέχονται αυτοί με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο που τους δεχόμαστε εμείς, σαν συνεχιστές των Αποστόλων. Λοιπόν, μας αναγκάζεις λοιπόν, σεβαστέ μου Γιώργη, να προβούμε σε αυτή την αναφορά που σου κάναμε προσωπική, ζητώντας να ζητήσει συγγνώμη από το λαό, όπως έκαναν κάποιος, θα σας πω ένα παράδειγμα ενός επισκόπου παλιότερα, από την παράδοση της Εκκλησίας, από το γεροντικό. Μετά μας τα έλεγε ο Παππούλης, πάνω στα άγραφα. Θα σου καταθέσουμε μήνυση στην Ιερά Σύνοδο. Και ξέρεις, οι κανόνες είναι αμήλικτοι, αν τηρηθούν. Βέβαια, θα μου πεις ποιος θα το στηρίσει, εκεί κυριαρχεί το φιλάδελφο, ο ένας κρατάει στο χέρι τον άλλον. Ποιος θα τηρήσει? Δεν πειράζει. Εμείς θα καταθέσουμε τη μήνυση και θα εκδικαστεί στον ουρανό, αν δεν την εκδικάσουν εδώ οι επίσκοποι. Έχει επισκόπους στον ουρανό που θα την εκδικάσουν, και αυτό είναι χειρότερο. Να το ξέρετε. Εκτός και αν μέσα στις γιορτές μετανοήσετε και πείτε έκανα λάθος, δεν έπρεπε να παρευρεθώ. Όπως έκανε ένας επίσκοπος, είχε κάνει ένα ατόπιμα και αυτός πολύ μεγάλο, μας έλεγε ο Παππούλης. Και συγκλονίστηκε, ήρθε σε μετάνοια και ενώ ήταν στον Άμβονα, είπε στον κόσμο ότι αναγκάζομαι, θα φύγω, θα παραιτηθώ να πάω στη μονή της μετανοίας μου και να κλάψω πικρά, γιατί έπεσε σε αυτή την αμαρτία. Ήταν εξομολόγηση ενώπιον του λαού. Και ο λαός, επειδή ήξερε ότι είναι άνθρωπος της αγάπης και έκανε ένα λάθος, τον συγχώρεσε και είπε: όχι, για μας είσαι άξιος να παραμείνεις. Δέχτηκε λοιπόν ο επίσκοπος να παραμείνει στη θέση του, αλλά με ένα όρο. Ότι θα στεκόταν στην πόρτα της εκκλησίας ο Παππούλης να πατάνε πάνω του. Αλλά μας έκανε με μια παραλλαγή ο Παππούλης. Ζήτησε να τον φτύνουν όλοι. Και όταν έστω και ο μικρότερος τον φτύσει, τότε θα αποδεχτεί να είναι επίσκοπος. Και ο κόσμος αναγκάστηκε και λέει, προκειμένου να μην χάσουμε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που έχει μετανοήσει και πλέον μας οδηγεί στην αγιότητα, θα τον φτύσουμε. Και κάθισε στην πόρτα ο επίσκοπος και δεχόταν τα φτισήματα των πιστών. Αυτή ήταν η μετάνοιά του. Και έτσι συνήλθε. Δεν σας λέω με τον ίδιο τρόπο, σεβαστέ μου Γιώργη, αλλά πρέπει να προχωρήσετε τάχιστα, γιατί εμείς τον Ιανουάριο σας το δηλώνουμε ότι θα την καταθέσουμε τη μήνυση και μάλιστα θα καλέσουμε και μάρτυρες επισκόπους να μας πούν τη θέση τους πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτά όσο αφορά
αυτή τη σύγχυση που προκλήθηκε μέσα στον και από τον Μακαριότατο αλλά και από άλλους επισκόπους μέσα σε αυτή την κατανυχτική περίοδο. Υπάρχει όμως, θα πούμε, τη θεολογία πάνω σε αυτό. Όπως τη σκέφτομαι και όπως έχει μεταφερθεί από τους Αγίους. Ο άνθρωπος όταν δημιουργείται, όταν πέφτει ο σπόρος και δημιουργείται το σπερματοζωάριο μέσα στη μήτρα της γυναικός, τότε αρχίζει και αναπτύσσεται. Υπάρχει ομφάλιος δώρος που αρχίζει και αναπτύσσεται αυτό το έμβριο και αποκτά σαρκικό σώμα. Όταν λοιπόν αποκτήσει το σαρκικό σώμα και το οποίο βγαίνει στο φως, το εφήμερο φως, ως άνθρωπος, ως βρέφος και βλέπει από το φως το οποίο βλέπει το ημίφος, θα έλεγα, μέσα στην μήτρα της μητέρας του, γιατί και εκεί βλέπει, έχει μάτια και εκεί. Και εκεί βλέπει, αν μην κοιτάτε που δεν θυμόμαστε τι βλέπουμε εκεί, ακούμε και εκεί, αφού γκραζόμαστε, συναισθανόμαστε τον πόνο της μάνας μας, τη χαρά της μάνας, θα συμμετέχει το έμβριο. Το ξέρουν οι γυναίκες, σκύρτησε λέει, όταν σκύρτησε η Αγία Ελισάβετ, όταν πήγε η Παναγία μας, σκύρτησε το βρέφος, ο Άγιος ο Άγιος ο Πρόδρομος, όταν πήγε η Παναγία μας. Άρα συμμετέχει το έμβριο μέσα σε αυτή τη χαρά για να δει το φως του εφήμερο και βγαίνει με τη γέννηση στο φως του εφήμερο. Την πορεία αυτή ακολούθησε και ο Χριστός μας, ο Δημιουργός. Δεν άλλαξε την πορεία και ήρθε, γεννήθηκε στον κόσμο. Πήρε τη σαρκική μορφή ως Θεός. Και εκεί μας έδειξε το δρόμο πλέον που πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος. Πρέπει να αφήσουμε τη σάρκα αυτή, το σαρκείο το αφήνουμε κάποια στιγμή και λέει χούς, χώμα δηλαδή είναι, και στο χώμα θα καταλήξει. Γιατί έχει όλα τα υλικά αυτό το αυτή η σάρκα που φέρουμε, έχει όλα τα υλικά της δημιουργίας του Θεού, του χώματος. Και αυτό επιστρέφει, γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι χωμάτινος. Άστε τώρα που τον τυλίγουν στον άλλον για να μην έρθει σε επαφή με τη γη και λιώσει. Εύκολα. Λόγω κορονοϊού. Άλλα τεχνάσματα για να φέρουν την καύση. Πρέπει να γυρίσει λοιπόν στο χώμα. Τα σκουλίκια λέει, τα τροπάρια, τα σκουλίκια λέει το τρώνε αυτό το σώμα. Όταν φύγει η ψυχή, γιατί αυτό που δίνει ζωντάνια στο σώμα είναι η ψυχή. Άρα όταν είμαστε άνθρωποι είμαστε στο καταφύσιο. Πώς όμως θα δώσουμε τη ζωντάνια της ψυχής? Θα αποκτήσει σώμα η ψυχή, γιατί και η ψυχή έχει σώμα. Πρέπει να τρέφεται και η ψυχή, έχει στόμα, έχει αυτιά, έχει μάτια και μάλιστα τα μάτια της ψυχής βλέπουν όχι στο ορατό πεδίο που βλέπουν τα φυσικά μάτια. Ένας Άγιος, για παράδειγμα, βλέπει πολύ μακριά. Ο γέροντας Παναγιώτης είδε του λαγό που μας οδηγούσε προς τον έστειλε ο ίδιος. Έστειλε του λαγό ένα ζωάκι να μας οδηγήσει στον δρόμο που πηγαίναμε τότε και χαθήκαμε. Ο Άγιος Πορφύριος πήγε ενώ είχε συμφωνήσει με κάποιον ιερέα να συμπροσεύχονται, που ήταν στη Βοστόνη, ο ιερέας του ξέχασε και μετέβη, τον είδε τα μάτια της ψυχής του ότι κοιμήθηκε, δεν τον ξύπνησε να του επιθυμίσει τη συμφωνία, τον σκέπασε, γιατί ήταν ξεσκέπαστος, του σκέπλησε και την πόρτα και έφυγε. Επέστρεψε. Με ποιο σώμα πήγε? Το σαρκείο του, το σώμα του ήταν στον ουρακό. Πήγε με το σώμα της ψυχής, το οποίο είχε αρχίσει και είχε δημιουργήσει. Ήταν το σώμα της αγιότητος. Είχε περάσει δηλαδή από το καταφύση στο υπερφύση. Το ίδιο και ο πατήρ Παναγιώτης ο Τσιόλης μας το απέδειξε μας τα πνευματικά του παιδιά πολλές φορές, όχι μία φορά. Δεν ξέρω αν το έκανα και στα φυσικά του παιδιά, αλλά στα πνευματικά του παιδιά το απέδειξε πολλές φορές. Έβλεπε. Και έβλεπε πολλά. Θυμάμαι όταν είχα κάποιο πρόβλημα στο γραφείο, πάντα θα είχα το τηλεφωνό του. Τι κάνεις παιδάκι μου, πώς είσαι? Και όταν του έλεγα γέροντα καλά, είσαι καλά σε όλα, μήπως έχεις κάποιο πρόβλημα. Και τότε του έλεγα το πρόβλημα, το απάλληνε, το έπαιρνε πάνω του. Γιατί ο Άγιος λειτουργεί θυσιαστικά. Ο Άγιος Παΐσιος.
έβλεπε, λες και ήταν, έβλεπε τηλεόραση, έβλεπε το μηχανικό που δεν έβαλε καλά τα σίδερα στη σουρωτή που φτιάχνανε τότε στο μοναστήρι, και πήρε τηλέφωνο και λέει, πες το μηχανικό, είπε εκεί στις μοναχές, να το βάλει έτσι, 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 έτσι το σίδερο. Τα έβλεπε από την Παναγούδα που ήταν μέσα από το Άγιο Όρος. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Έδειχνε το θυσιαστικό πνεύμα και άλλη φορά. Όταν πήγε ένας από την Κοζάνη, νομίζω, πήγε να ζητήσει από τον γέροντα τις προσευχές του, όπως κάνουμε πολλοί. Να προσευχηθεί ο γέροντας για να λύσει για τον καρκίνο που είχε ένας δυνατός φίλος του, ένας κολλητός του θα λέγαμε, όπως λέμε σήμερα λαϊκά. Και παρακάλεσε τον γέροντα να βοηθήσει να φύγει ο καρκίνος, γιατί είχε και παιδιά ο φίλος του. Και του λέει ο γέροντας, εντάξει, έλα, θα κάνουμε μια συμφωνία. Να μοιραστούμε τον καρκίνο, να το πάρουμε εμείς τον καρκίνο. Θα πούμε στο Θεό, στον Χριστό, προσέξτε πώς συνομιλούσε με τον Χριστό. Θα πούμε στον Χριστό με σιγουριά. Με απόλυτη σιγουριά, αυτή που δεν έχουμε εμείς σήμερα. Πώς συνομιλούσε λοιπόν με τον Χριστό. Θα πούμε, λέει, στον Χριστό να πάρει τον καρκίνο από το φίλο σου και να το μοιράσει σε εμάς. Να πάρεις εσύ το 50% μια και είναι φίλος και να πάρω κι εγώ το άλλο το 50%. Το θυσιαστικό πνεύμα του Αγίου. Μόλις τ' άκουσε ο άλλος, κυτρίνησε, πρασίνησε, άλλαξε χίλια χρώματα. Όχι γέροντα, λέει, δεν μπορώ. Του λέει, εντάξει, μη φοβάσαι, λέει, και πάθεις τίποτε. Θα πάρω εγώ το 80 και εσύ το 20. Και πάλι εκείνος δίστασε. Γιατί δεν ήξερε το σαρκείο, δεν είχε φορέσει το σώμα της ψυχής. Αυτό το σώμα το αέρινο που μετήχε από εδώ και από εκεί. Και αυτό που κουβαλούν οι Άγιοι όταν τους παρακαλάς και έρχονται κάτω και σε βοηθάνε. Δεν το είχε και φοβότανε, γιατί ήταν ακόμη εγκλωβισμένο στο σαρκείο του, στο γήινο. Και τελικά κατέληξαν το 99% να το πάρει ο Άγιος Παΐσιος και το 1% αυτός. Πάλι καλά που πήρε και το 1%. Και ο φίλος του ελευθερώθηκε αμέσως. Έφυγε ο καρκίνος, εξαφανίστηκε. Δέστε το στα βιβλία που έχουν βγει για τον Άγιο Παΐσιο και θα καταλάβετε τι ακριβώς λέω. Αυτή ήταν η Αγία μας. Λοιπόν, αυτό το καταφύσι πρέπει ο άνθρωπος, αν ο θρόσκο, βλέπω ψηλά, το λέει το ίδιο. Η ίδια η λέξη, η ελληνική λέξη, η γλώσσα των αγγέλων είναι η ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα του ουρανού. Γι' αυτό έχει και πολλά, έχει 80 εκατομμύρια λίματα και η μικρότερη έχει 5, αμέσως επόμενη έχει 5 εκατομμύρια. Κοιτάξτε τη διαφορά. Γι' αυτό γράφτηκαν και τα Ευαγγέλια στην ελληνική γλώσσα και η Αγία Γραφή με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα έδωσαν κύρος. Γιατί είναι η γλώσσα του ουρανού και εμείς την ξεφτιλίζουμε σήμερα. Φέρνουν όλες τις αγγλικές αρλομπολογίες και στη μουσική μας και σε όλα μας. Λοιπόν, πρέπει ο άνθρωπος, καλοί μου χριστιανοί, πρέπει όλοι μας να, αυτό έπρεπε να πει ο Αρχιεπίσκοπος, από το καταφύση να πάμε στο υπερφύση, να αποκτήσουμε, αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε αυτό το σώμα της ψυχής, το σώμα που θα μας αναγεννηθούμε πνεύματι και αληθεία. Είναι το πνεύμα και στην αλήθεια. Ποιος είναι? Η αλήθεια είναι ο Χριστός μας. Εν πνεύματι και αληθεία. Ο Παράκλητος. Αυτοί θα μας οδηγήσουν μπροστά στον Πατέρα μας, στον ουράνιο. Καταλάβατε? Και είπε στον Νικόδημο, θα πρέπει, λέει, να αποκτήσεις, να αναγεννηθείς. Και του λέει ο Νικόδημος, μα εγώ είμαι γέρος, λέει, θα μπω ξανά πάλι στην κοιλιά της μάνας μου. Δεν κατάλαβε τι του εννοούσε. Και του λέει, θα αναγεννηθείς εν πνεύματι και αληθεία. Μιλούσε για το σώμα της ψυχής ο Χριστός μας. Για το, από το καταφύσιν στο υπερφύσιν. Και αυτό έδειξε με την Ανάστασή του. Μας έδειξε το σώμα που απέκτησε μετά την Ανάστασή του. Συναναστράφηκε με τους Αποστόλους. Πέρναγε μέσα από τις πόρτες, ενώ ήταν και κλεισμένο, λέει, των θυρών, περνούσε το σώμα αυτό. Είναι το σώμα των αγγέλων. Και αυτό τρέφεται με το μάνα. Έχει ανάγκη από τροφή. Έχει ανάγκη να ακούσει λόγο πνευματικό. Γι' αυτό βλέπετε όταν μιλάμε για τους Αγίους, οι άνθρωποι καθυλώνονται.
οι άνθρωποι που θέλουν να πούνε. Καθυλώνονται γιατί μιλάμε για τους Αγίους, τρέφονται πνευματικά εκείνη την ώρα και δεν θέλουν να σταματήσει η ομιλία. Έχουν πνευματική τροφή. Αυτή έχει λείψει στην εποχή μας. Έχουμε λοιπόν αυτό από το καταφύσιν στο υπερφύσιν. Αυτό σήμερα το ξεχάσαμε. Και τι έχουμε. Δεν φτάνει να μείνουμε. Μακάρι να μέναμε στο καταφύσιν και να αγωνιζόμαστε σιγά σιγά. Εκεί θα είχαμε την έννοια του Θεού. Δεν μας έφτασε αυτό. Ο διάβολος μας οδηγεί από το καταφύσιν στο παραφύσιν. Σε ανδρόγυνα μέσα, σε ανομαλίες. Και βλέπουμε ολόκληρο αρχιεπίσκοπο μέσω στην κατανυχτική αυτή περίοδο της νηστείας να λέει δεν μας ενδιαφέρει, λέει, αυτό είναι πολιτικό θέμα. Πώς δεν σε ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τη θέση της Εκκλησίας. Ας να κάνει οτιδήποτε θέλει ο Μητσοτάκης. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας μας, μακαριότατε. Να πεις ότι δημιούργησε άρσεν και θύμη. Και ότι η αρσενοκητία είναι καταδικάζεται από την Εκκλησία μας. Να όχι να το παίξεις σαν τον Πάπα. Σαν τον Πάπα. Εκείνος είναι το θηρίο της, το θηρίο του Αντιχρίστου, όπως έλεγε ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος. Και εσύ δεν το να το παίξεις Πάπας, να παλατζάρεις. Είναι θέμα πολιτικό, δεν μας αφορά, αλλά είμαστε κάθετοι στην υιοθεσία. Ποια υιοθεσία? Πορνεία είναι. Μοιχεία είναι. Να παίρνει τώρα η γυναίκα από την τράπεζα σπέρματος, να μοιχεία είναι, να παίρνει ένα τυχαίο σπέρμα και να το βάζει. Ή να παίρνουν από την οικογένειά της, για να μην χάσει το τέτοιο. Τι είναι αυτά? Ανομαλίες είναι, πορνίες, όργια. Τα επικροτείς όλα αυτά? Όχι λες, αλλά επικροτείς το άλλο. Για πας σιγά σιγά. Ξέρουμε τη μέθοδο, το παρασκήνιο, πώς δουλεύει. Ας κάνουμε αυτό να ευχαριστήσουμε ότι δεν δεχόμαστε την υιοθεσία, ας δεχτούμε το άλλο, να κάνουμε το καλό και στο Μητσοτάκη να το περάσει τη Βουλή. Αυτό κάνετε μακαριότατε. Μην κρύβεστε πίσω από το δαχτυλάκι σας. Σας βλέπει ο Θεός και σας τράβει ξεμαχή. Οι άνθρωποι σήμερα λοιπόν από το καταφύσιν πάνε στο παραφύσιν. Έκαναν τα παραφύσιν, τα έκαναν, τα νομιμοποίησαν. Στα κρεβάτια τους. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Και μετά λέει γιατί βγαίνουν βία τα παιδιά. Γιατί υπάρχει τέτοια βιότητα στην νεολαία. Μα εσύ δοκίμασες, έφτασες στα άγρια πάθη. Αντί να πας προς το άλλο μέρος, το δρόμο των αρετών, πήγες στον ολισθηρό δρόμο. Αντί να είσαι Ηρακλής και να ακολουθείς το στενό δρόμο, τον δρόμο των άθλων και των αρετών, εσύ τι πήγες? Τον πλατή δρόμο, τον ολισθηρό, το οποίο σε πάει κατευθείαν κάτω. Και ξέρετε τι λέει για τους αμαρτωλούς ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ? Ο τάφος τους θα είναι η αιώνια κατοικία τους. Ξέρετε πώς το λέει αυτό ο λαός μας? Βρικολάκια σε λέει αυτός. Ναι, αφού θα είναι η αιώνια κατοικία, εκεί είναι και τα ταγκαλάκια. Εκεί έχουν επιλέξει. Άνοιξε λοιπόν ο αρχιεπίσκοπος, είτε το θέλει είτε όχι, συνένεσε με τη συμπεριφορά του, με τη συνέντευξή του, να ανοίξουν διάπλατα οι πύλες της κολάσεως και να πανηγυρίζουν τα ταγκαλάκια και τα καλικατζαράκια, όπως λέει η παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά γεννιέται ο Χριστός και θα τα διορθώσει όλα. Και πολύ γρήγορα. Διαγράφτηκες. Θα κάνουμε μια πρόγνωση, καλή μου Χριστιανή. Αν μου επιτραπεί. Ποια είναι η πρόγνωση που θα κάνουμε? Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε δύο μεγάλες πτώσεις από διαγραφές που έχει κάνει ο ουρανός. Ο πρώτος θα είναι, η πρώτη διαγραφή αφορά το μακαριότατο. Τον διέγραψε και τα έχουμε αλλαγή στη θρησκευτική ηγεσία μας. Τάχιστα, σύντομα, γρήγορα. Δεν ξέρω αν το καταλάβουν οι επίσκοποι και συνετιστούν και βγάλουν καλό Άγιο μετάρχη επίσκοπο. Πνευματικό άνθρωπο. Ή βγάλουν το ίδιο.
Δεν ξέρω. Μακάρι να το καταλάβω. Και το δεύτερο, η δεύτερη πτώση, κατά την προσωπική μου άποψη, θα είναι η πτώση του Μητσοτάκη. Θα ακουστεί σε όλο τον πλανήτη, τον ΠΑΜ. Το πώς θα έρθει δεν το ξέρω. Αλλά έχει διαγραφεί, γιατί πλέον πέρασε και αυτός κόκκινες γραμμές. Έβαλε βουλευτές, οι οποίοι είναι, παρουσιάζονται πιστοί άνθρωποι και πάνε και στις εκκλησίες, πολλοί από αυτούς, να ψηφίσουν την ανομαλία. Να πάνε δηλαδή επίσημα να οδηγήσουν το λαό του Θεού από το καταφύσι, να αποδεχτούν επίσημα το παραφύσι του διαβόλου. Και όχι μόνο να αποδέχονται το παραφύσι, αλλά και το υπερφύσι να αρχίζουν και το βρίζουν και το βλαστημούν. Βρίσαν την Αγία Γραφή, ο παροχημένο λέει βιβλίο, βρίσαν τους πατέρες, λέγοντας ότι αν ζούσαν, λέει, οι πατέρες από την εποχή μας, θα δεχόντουσαν και όλες αυτές τις ανομαλίες. Τι λέτε, ρε αθεόφοβοι, τι λέτε, βρε σαρλατάνι, ξέρετε τι είναι αυτά? Αυτά για τον ουρανό δημιουργούν την οργή του Θεού και θα φέρουν σεισμικές αναταράξεις. Το πώς δεν το ξέρω. Μα κάνα μην τον πληρώσει ο κόσμος όλος. Αλλά παρασύρεται το κόσμο από το καταφύσι στο παραφύσι. Μέσα από τη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μέσα από αυτές τους τσαρλατανισμούς που κάνετε δήθεν μέσα από την πρόοδο. Ποια πρόοδο, βρε? Ποια πρόοδο αυτή? Βγήκε και αυτός ο αθεόφοβος, ο Γεωργιάδης, ο μπουρδολόγος, ο θρασίτατος αυτός. Και άρχισε να λέει, εμείς, λέει, το είπαμε στο λαό. Προσέξτε τι είπε. Σας καταδικάζει και αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Τους παίρνει μαζί. Τι είπε? Είχαμε ενημερώσει, λέει, τον κόσμο μας όταν πηγαίναμε, λέει, και αποδεχόμαστε τις παρελάσεις των ανωμάλων. Άρα, λέει, ο κόσμος μας ψήφισε γνωρίζοντας ότι εμείς θα ψηφίσουμε την ανωμαλία. Δηλαδή θα πάμε από το καταφύσι στο παραφύσι. Θα νομιμοποιήσουμε το παραφύσι. Προσέξτε τι είπε ο αθεόφοβος. Σας έβαλε, λοιπόν, τους ψηφοφόρους, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, συνενόχους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υποστείτε κι εσείς τις συνέπειες των αρχόντων. Ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό? Να σας το πω αλλιώς. Πέστε ότι αυτοί τους ορίσατε να είναι φύλακες του σπιτιού σας και έχει έξω παγωνιά, 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν, και εσείς είστε μέσα και νιώθετε ασφάλεια που έχετε αυτούς τους φύλακες, και αυτοί ξαφνικά ανοίγουν τις πόρτες διάπλατα και μπαίνει το ψύχος μέσα και παγώνατε όλοι. Και θα λέτε μετά, ποιος φταίει? Μα εγώ φταίω που έδωσα σε αυτούς τη δυνατότητα να με πάνε από το καταφύσι στο παραφύσι. Αυτό είπε ο Γεωργιάδης. Προσέξτε, σας έκανε συνενόχους. Πάμε, λοιπόν, στο υπερφύση. Αυτές τις μέρες δείχνουμε, μιλάμε για το υπερφυσική γέννηση του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε εξ ουρανού στη μήτρα της Παρθένου, της Παναγίας μας. Γιατί? Για να δείξει ότι πρέπει να πάμε στο υπερφύση χριστιανή. Ήρθε από το υπερφύση στο καταφύση για να μας οδηγήσει στο υπερφύση. Το καταλάβατε? Να αποκτήσουμε σώμα αγιότητος. Λένε οι Άγιοι θαυματουργούν. Γιατί θαυματουργούν? Γιατί έχουν αυτό το θυσιαστικό πνεύμα που σας περιέγραψα με τον Άγιο Παΐσιο. Τι έκανε ο Χριστός? Έπαιρνε την αμαρτία των ανθρώπων. Έλεγε. Και έλεγαν οι Εβραίοι, ποιος είσαι εσύ που συγχωρείς τις αμαρτίες? Μα ο Θεός έπαιρνε την αμαρτία για να σε οδηγήσει από το καταφύσι, να σε φύγει, να σε φέρει από το υπαραφύσι, από το καταφύσι στο υπερφύσι. Και συγχωρούσε το μηχό. Είδατε τη Μιχαλίδα, ο πρώτος, λέει, αναμάρτητος να ρίξει την πέτρα. Και δεν έφυγαν όλοι και έμεινε ο Χριστός απέναντι στη Μιχαλίδα και λέει, σε συγχωρώ, γιατί πήρε και αυτούς από το παραφύση να τους φέρει στο υπερφύση. Αυτά έπρεπε να πει ο Μακαριότατος. Να μην γέννητο να νομιμοποιήσουμε το παραφύση.
και να το κάνουμε τρόπο ζωής. Είδαμε, δεν αντέδρασε η θρησκευτική ηγεσία στην αλλαγή φύλου, στον αυτόν τον αθεόφοβο τον, αυτός τουλάχιστον δήλωνε και άθενος και δηλώνει ακόμη άθεος, ο Τσίπρας, ο Σφιοκάμπης. Γιατί όποιος είναι μακράν του Θεού, είναι ευάλωτος σε οσφιοκαμψίες. Είδαμε τον Γεραπετρίτη, οσφιοκαμψίες το Σουλτάνο. Και έχουμε εδώ τον Κολοκοτρώνη, το έχει στο γραφείο η γυναίκα μου, στο γραφείο της, ο οποίος έλεγε φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Και ευτυχώς άκουσα, πληροφορήθηκα ότι η Νίκη, το κίνημα Νίκη, επεξεργάζεται μια σοβαρότατη πρόταση και μακάρι να την αποδεχτεί. Είναι να ζητήσει επίσημα την παρέτηση ως προσκυνημένου του Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη και μέχρι, αν δεν υπάρξει παρέτηση του Γεραπετρίτη, η ίδια δεν θα ξαναψηφίσει πλέον κανένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Άλλωστε τα νομοσχέδια αυτά, μην γελιώσαστε, κρύβουν παγίδες. Δεν είναι το ναι ναι και το όχι όχι, κρύβουν τροπολογίες. Είδατε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, πέρασε ο Οθωμανός, θα έλεγα, αυτός που λέει ότι είναι γόνος των Οθωμανών, ο Κερίδης, πέρασε το τροπολογία στο ασφαλιστικό για τους μετανάστες και βγήκαν να την υποστηρίξουν. Βγήκε ο Σαμαράς και διαφώνησε. Αλλά η διαφωνία δεν φτάνει, κύριε Σαμαρά. Παραιτηθείτε και πέστε, εγώ διαφωνώ και εγώ δεν θα συνυπογράψω κάτι το οποίο θα είναι σε βάρος της χώρας μας. Γιατί το λάθος της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας είναι ότι καλλιεργήθηκε η χαλαρή πίστη, ήρθε ο πλούτος και μετά δεν ήθελε ο άλλος να καθαρίζει το σπίτι του, ήθελε να φέρει τον Τούρκο, που σήμαινε Τούρκο, σήμαινε εργάτης γης. Τον έφερε λοιπόν τον Μογγόλο να του καθαρίζει το σπίτι. Μετά τον έβαλε και του λέει, δεν μπορώ να πάω εγώ στο στρατό, βάλε αυτόν αντί για μένα. Τον έβαλε και στο στρατό. Είδατε πόσους Αλβανούς έχουμε στο στρατό τον ελληνικό σήμερα, οι οποίοι κάνουν αυτή τη σημαία, το δικέφαλο εκεί, τον αλβανικό δικέφαλο, μέσα στο στρατό, το δικό μας. Αυτά κάνανε τα λάθη και στο τέλος τι έγινε, έπεσε το Βυζάντιο γιατί έχασε πρώτον την πίστη, γιατί πήγε να συναναστραφεί, πίστεψε ότι θα τον βοηθήσει ο διάβολος εκεί, το θηρίο του Αντιχρίστου, ο Πάπας, και έκαναν διαβουλεύσεις για ένωση. Δεν είχε πίστη στο Θεό, όπως δεν έχουμε και εμείς σήμερα. Και ο Θεός τότε είπε για να διατηρήσει την αλήθεια, προσέξτε, επέτρεψε 400 χρόνια σκλαβιάς. Για κοσμικά βλέποντας αυτά λέμε πολλά. Λέμε πολύ μεγάλο διάστημα της σκλαβιάς. Αλλά δεν είναι η σκλαβιά τότε μεγάλο διάστημα, γιατί μία μέρα για το Θεό είναι 1000 έτη. Άρα μισή μέρα μας έδωσε δική του για να διατηρήσουμε την αλήθεια. Και έφτασε όπως ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Ευγένιος, ο Αιτωλός, ο Άγιος Αναστάσιος, ο Γόρδιος, ο Άγιος Σεραφείμ, επίσκοπος Φαναρίου, να προετοιμάσουν τον κόσμο και άλλοι πολλοί, να προετοιμάσουν τον κόσμο να εργαστούν πρώτα για τον Χριστού την πίστη, την Αγία και μετά για τις πατρίδες την ελευθερία. Θυμόσαστε, μόνο να θυμηθούμε το λόγο του Μοριά, τότε που είχε 2.000 παλικάρια, παρέταξε απέναντι σε 30.000 στρατό του Δράμαλη και τους πήρε αμπάριζα. Γιατί μπροστά προπορευόταν η Παναγία. Να θυμηθούμε με τους Ιταλούς πάνω που είχαν εξελιγμένα τεχνολογία, πολύ πιο εξελιγμένη από τους Έλληνες. Με όπλα που έλεγε τώρα ο βλαμμένος εκεί, να το πω έτσι, γιατί βλαμμένο στο μυαλό τον έχω, το Γεωργιάδης. Για τα όπλα, ότι έχουμε ισχυρά όπλα και αυτά, ότι χρειάζονται ισχυρά όπλα. Πώς πήγαμε, είχαμε τόσο ισχυρά όπλα όταν τα βάλαμε τον άξονα, όταν τα βάλαμε με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Είχαμε όμως την Παναγιά. Και τότε ήταν η πρώτη νίκη απέναντι στον άξονα, ήταν των Ελλήνων. Σου λέει τίποτα αυτό, Γεωργιάδη, μήπως είχε Ραφάλ την εποχή. Φτούσου για αυτά που λες. Σαν απαράδεκτος. Παρασύρεις τον κόσμο, αλλά και να ξέρεις ότι αυτό έχει συνέπειες από τον ουρανό. Αυτά που λες καταγράφονται όχι μόνο στα πρακτικά της Βουλής, αλλά και στα πρακτικά του ουρανού. Και θα δώσεις λόγο. Αυτά ήθελα, χριστιανοί μου, να σας πω σήμερα. Συγγνώμη. Αλλά δεν μπορούσα να μείνω
να το κλείσω. Δεν κλείνει αυτό. Ειλικρινά, όσο μπορώ θα τα λέω. Όσο μου δίνει τη δυνατότητα ο Θεός και επιτρέπει ο Θεός. Και να με συγχωρείτε αν κάνω λάθος σε μερικά σημεία, να με διορθώνετε. Να μου τα λέτε. Έτσι είμαστε. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, θα σας παρακαλούσα τώρα που είναι μέρες γιορτινές να ανοίξετε το σπίτι σας θυσιαστικά και σε ανθρώπους ανήμπορους. Ανθρώπους που δεν έχουν, μοναχικούς, που δεν έχουν να πάνε πουθενά. Να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα όχι με τραγούδια και γλέδια και κοινοποσίες. Με πνευματικούς λόγους. Να δείξετε αυτό που θέλει ο Θεός μας, το θυσιαστικό πνεύμα, το ένα προς το άλλο, βοηθώντας ο ένας τον άλλο. Θα σας πω κάτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα θαύματα που ζω. Να δείτε πόσο ανταποκρίθηκε ο κόσμος απέναντι σε αυτά τα παιδάκια, τα άρρωστα, τα νεογέννητα, τα βρέφη, 2 ετών, το Γιάννη, το Μιχαλάκη, το Γιώργιο, το Μιχάλη, τον Ιωάννη Μιχάλη που έχουν τα ονόματα του Αρχαγγέλου για να έχουν τη βοήθεια του Αρχαγγέλου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Να δείτε πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος και βοήθησε. Υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Το είδαμε ακόμη και στη Βουλή, στο κέντρο, στο πραγματικό κέντρο του διαβόλου, γιατί ο διάβολος επεξεργάζεται εκεί και το ξέρουν και οι ίδιοι βουλευτές που είναι μέσα. Κυρίαρχος είναι ο διάβολος εκεί. Ακούστηκε ο λόγος του Θεού μέσα στα, από έναν βουλευτή της Νίκης. Εμείς το βγάλαμε το βίντεο. 7 λεπτά είναι, να το δείτε όλοι. Είναι ομολογία πίστεως. Τέτοια θέλουμε να ακούγεται. Εκεί τρέμει ο διάβολος και δημιουργεί πειρασμούς, ταρακουνήματα. Αλλά είναι σπασμωδικές κινήσεις που δείχνει τα χάσα. Δεν το περίμενε. Είναι σαν να τον χαστούκιζεις, να τρώει το χαστούκι και να λέει, από πού μου ήρθε αυτό. Απρόβλεπτο. Και βάζει μετά όλα τα, δημιουργεί τα πάντα για να καλλιεργήσει και να το ρίξει. Δέστε την ομολογία πίστεως αυτή. Τέτοιες ομολογίες πρέπει να κάνουμε. Μη φοβόσαστε. Να κάνουμε σωστά το σταυρό μας και όχι να κρύβουμε το σταυρό. Σεβαστέ μου, Γρηγόρη, όπως σε λένε εκεί στο Περιστέρι, δεν ξέρω και το όνομά σου. Ούτε με νοιάζει. Ούτε θέλω να το μάθω. Θα το μάθω μόνο όταν γίνεις και προχωράς στην αγιότητα. Όχι όταν διχάζεις τον ποιμνιό σου, βγάζοντας το σταυρό. Γιατί για να χορεύουν οι μαϊμούδες και αγελάδες γύρω-γύρω. Φοβούνται αυτά τα γκαλάκια το σταυρό και εσύ τον αφαιρείς για να χορεύουν ανεξέλεγκτα. Εγώ έτσι σας το πω, απλά, λαϊκά, να το καταλάβεις. Να επαναφέρεις τους σταυρούς πάνω. Και να πεις έκανα λάθος. Όχι να προετοιμάζεις το κλίμα για να πάμε προς τον παπισμό. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να ενωθεί η ορθοδοξία με η αλήθεια με το ψεύδος. Και όποιος πάει να το κάνει αυτό θα το πληρώσει πολύ σκληρά. Θα λέω αυτό και για τον άλλον πάνω εκεί στο φανάρι. Θα το πληρώσει πολύ σκληρά. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Και ξέρετε, κάποιος γέροντας μου είπε, λέει, ο Χριστός είδε, λέει, είδε ένας κληρικός ένα όραμα, είδε τον Χριστό να συγκαλεί όλους τους Αγίους και την Παναγία μας, να είναι μαζί σε ένα συνέδριο και τους ρώτησε ότι είπε στους Αγίους ότι εδώ και μη παρέκει, πέρασαν τις κόκκινες γραμμές και θα επέμβω πλέον κάνοντας μια σεισμική δόνηση ισχυρή, μήπως τους ταρακουνήσω και ξυπνήσουν οι Έλληνες. Εκεί οι Άγιοι συμφώνησαν πλέον, γιατί πλέον βλέπουν την κατάρτιά μας. Βλέπουν τον ολισθηρό δρόμο που έχουμε πάρει. Η μόνη που διαφώνησε ήταν η Παναγία μας, που ζήτησε από τον Χριστό μας. Ιέ μου, λέει, σε παρακαλώ, μακροθύμησε ακόμη μια φορά.
δείξε τη μακροθυμία σου. Και εκείνος της απάντησε, μητέρα μου, αυτή τη φορά δεν θα σε ακούσω. Και της απάντησε με τρεις φορές το όχι. Αυτό ίδιο το όραμα ένας Άγιος Λεβίτης του Θεού. Και μας το μετέφερε. Να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί έρχονται σεισμικές δονήσεις που θα ταράξουν και την ηγεσία, αλλά και εμάς. Όλους. Αυτά είχα να σας πω. Και να λέμε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Καλό δωδεκαήμερο. Αυτό λένε οι ευχοί των χριστιανών. Και όχι καλές γιορτές. Το καλές γιορτές το λένε οι μασόνοι, οι τέκτονες. Γιατί δεν θέλουν να ακούγεται Χριστός. Εμείς θα λέμε καλά Χριστούγεννα. Καλό Άγιο Δωδεκαήμερο, το οποίο είναι γεμάτο από Αγίους και χαρά και δοξολογία στο Θεό που ήρθε στη γη για να μας πάει από το καταφύσιν στο υπερφύσιν. Άνοιξε το δρόμο. Αυτό να του λέμε. Κόψτε το καλές γιορτές. Μας το κόλλησαν τα ταγκαλάκια για να μην ακούγεται ο Χριστός. Ευλογημένα Χριστούγεννα, χριστιανοί μου. Ανοίξτε τις καρδιές σας να γεννηθεί Χριστός και δεν θα χάσετε. Ανοίξτε τα μάτια της ψυχής σας, θα δείτε θαύματα καθημερινά. Θα σας ανοιχτεί ο κόσμος της αιωνιότητας μπροστά σας και δεν θα θέλετε να τον χάσετε και θα αγωνιζόσαστε, θα θυσιαζόσαστε για αυτόν τον κόσμο. Θα μαρτυρείτε για αυτόν τον κόσμο. Θα εκδιώκεστε για αυτόν τον κόσμο. Γιατί είναι ο κόσμος της αιωνιότητας. Εκτός και αν επιλέξετε να είναι ο τάφος η αιώνια κατοικία σας, τα 2 μέτρα γης, που δεν θα γίνουν 2 μέτρα, θα γίνουν ελάχιστα, γιατί θα λιώσουν. Θα είσαστε αμεληταία μείγματα, εκατοστά, μόρια. Φτιάξτε λοιπόν το θεόπνευστο αυτό, το σώμα της αγιότητος και να προχωρήσουμε στην εν Χριστώ αναγέννηση. Μέσα από τη γέννηση του Χριστού να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στην εν Χριστώ αναγέννηση εν πνεύματι και αληθεία. Αυτό εύχομαι σε όλους σας. Χρόνια πολλά, χριστιανοί. Χρόνια πολλά. Μη σκιάζεστε από τον έξω από εδώ. Έχουμε δυνατό το Χριστό μας, έχουμε τους Αγίους που μας οδηγούν σταθερά στην αλήθεια και στην όντως αληθινή ζωή. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι ευτυχισμένοι. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.